Γκάλης. Το σούτ από τον Γκάλη και καλάθι 72-74-61. Μια διαφορά 13 πόντων, 11 με 13 πόντοι μπροστά. Συνέχεια ο Άρης σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ήγια με την μπάλα για την ισπανική ομάδα στον Winters. Ο Winters που κάνει την προσπάθεια, πετυχαίνει ένα όμορφο καλάθι. Εδώ ο Winters 74-63. Και να πούμε εδώ ότι ο Winters διεκδικεί μαζί με έναν άλλο Αμερικανό, τον Marvin, τον Alexander Marvin, διεκδικεί τη θέση, τη θέση του δεύτερου ξένου στην ισπανική ομάδα. Στο παιχνίδι τώρα είναι μέσα ο Alexander Marvin, όπως ο οποίος αγωνίστηκε και χθες, να διορθώσουμε εδώ, με το νούμερο 7. Με το νούμερο 7 είναι και ο Winters, ο οποίος κάθεται στον πάγκο και από ό,τι φαίνεται θα μείνει εκτός ομάδας. Ο Σούμποντιτς πέτυχε ένα καλάθι, 76-63 για τον Άρη μετά το καλάθι του Σούμποντιτς και η Βάλβη στην επίθεση. Να διορθώσουμε λοιπόν, αντί του Winters με το νούμερο 7 είναι ο Marvin, ο οποίος μάλιστα έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Εδώ ο άλλος Αμερικάνος της Valve, ο Bryant, που δίνει για τον Marvin, αστοχή αυτός στο rebound από το Ρόζα και το καλάθι, 76-65. Σταθερή αυτή η διαφορά, όπως είπαμε και πριν, ανάμεσα στις δύο ομάδες, μετά το καλάθι του Ρόζα. Ο Γκάλης, που επιτήρεται από τον Ήγια, πιέζεται από δύο παίκτες, τελικά στον Γιαννάκη, αυτός προσποίηση στο σουτ των τριών πόντων, τελικά χάνει την μπάλα για τον Άρη, ο Bryant γρήγορα στον Ήγια, αυτός και πάλι στον Bryant, που έρχεται από πίσω. Μια ραβέρσα και το καλάθι, ένα όμορφο καλάθι από τον Wallace Bryant, 76-67. Μετά το καλάθι του Bryant, ο Bryant που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Μπαρτσελώνα, στην οποία έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και πέρσι αγωνίστηκε στην Κάχα Μπιλμπάο, μια άλλη ισπανική ομάδα. Αστόχησε ο Γκάλης και πήρε το rebound ο Πάρντο για την ισπανική ομάδα, που φτάνει μέχρι το αντίπαλο καλάθι, πετυχαίνει τους δύο πόντους, ακόμη πιο κοντά στο σκορ. 76-69, 14 λεπτά πριν από το τέλος, 7 μόνο πόντι, η διαφορά πλησίασε η Βάλβη μετά τις διαδοχικές άστοχες προσπάθειες των παικτών του Άρη. 76-69 λοιπόν και ο Γιαννάκης για τον Γκάλη. Γεια σας και πάλι από το Palette Sport. Σε ζωντανή μετάδοση να ζητήσουμε και εμείς συγγνώμη με τη σειρά μας από τους φίλους και τις φίλες για την τεχνική αυτή βλάβη. Συμβαίνει καμιά φορά σε ζωντανές μεταδόσεις. Στο παιχνίδι τώρα, 13 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Άρης είναι μπροστά 78-69. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπου και οι δύο ομάδες απαντήθουν περίφημα. Να πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε με τον Άρη μπροστά με 64-53. Εδώ βλέπετε τον υπουργό, τον κύριο Κούβελα. Στο πλάγιο Ισπανί, Ήλια. Σου τριών πόντων από το Ρόζα είναι άστοχο. Θα κόψουν τον ευνηδιασμό του Άρη. Μπαρντό, Ήλια. Νέο σου τριών πόντων. ...78-69... πάντα μπροστά ο Άρης. Το κοινό του Palette Sport επιβραβεύει και τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. Εδώ ο Γκάλης έχει διεισδύσει στην άμυνα, έχει πετύχει καλάθι. Ο Γιαννάκης ξανακλέβει. Η ομορφιά του μπάσκετ σε όλο το μεγαλείο της. Ο Γκάλης αυξάνει σε 82-69. Όρθιος ο κόσμος στο Palette Sport, χειροκροτεί. Είναι φοβερά αυτά τα σόλο των παιχτών του Άρη και ειδικά του Γκάλη. Ο Μαρτίν θα στοχίσει από καλή θέση. Ο Μπράιαν κάτω το καλάθι θα βγει έξω, θα προτιμήσει να βγει έξω. Γιαννάκης. Πολύ πάθος. Η ραβέρσα. Ο Αμερικάνος εύστοχος 82-71. Η Άρη μου Μπολόνια, η παλιά ομάδα του Μπράιαν, του έκανε πρόταση να επιστρέψει, δίνοντάς του περισσότερο από 400.000 δολάρια, αλλά αυτός είπε όχι, προτίμησε την Ισπανία. Ο Γιαννάκης αύξησε 84-71. Εδώ μεταξύ,
με ευκαιρία τη διακοπή, το time out, να ζητήσουμε για μια ακόμη φορά συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, με την φοβερή προσπάθεια, με τη φιλότιμη προσπάθεια των τεχνικών, μας, της ΕΤ 3, των τεχνικών γενικά, της ΕΤ, ξεπεράστηκε το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή παρακολουθείται ζωντανό το μεγάλο αυτό παιχνίδι μεταξύ του Άρη και της Girona Balbi, 84-71. Στο time out τώρα, ξανά ένα πλάνο, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος δίπλα στον κύριο Κούβελα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης στο τιμόνι του Άρη και φέτος φιλοδοξεί να τον οδηγεί σε νέες μεγάλες επιτυχίες. Ο Άρης λοιπόν γιορτάει σήμερα τα 75 χρόνια. Σπόσορα του τουρνά η Τράπεζα Μακεδονίας θα άρχισε. Εν τω μεταξύ ήταν ένα φοβερό κόψιμο. Ο Βράνκοβιτς, αμερικάνικη πάσα, πετάει. Πετάει ο Άρης κυριολεκτικά. 86-71. Βλέπετε εδώ ξανά την προσπάθεια του Ιουγκοσλάβου. Είναι και σήμερα εντυπωσιακός. Έχει 5 κοψίματα για την ώρα. Σπεσιαλιτέ τα κοψίματα του Βράνκοβιτς. Άρης ολέ ολέ στην κερκίδα. Ενθουσιασμός δικαιολογημένος. Ο Άρης σήμερα έχει ανεβάσει εντυπωσιακά την απόδοσή του. Εν τω μεταξύ ο Μπαρντό μείωσε σε 86-73. Ένας επικίνδυνος σουτέρ, δεινός σουτέρ, εύστοχος, Παναγιώτης Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων. 10 λεπτά και 45 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. 86-73, πάντα από το Palette Sport. Φάουλ θα κερδίσει ο Μπαρντό. Είπαμε για αυτόν, είναι ένας δεινός σουτέρ και μειώνει σε 86-75. Δικαίωμα για μία βολή στον Μπαρντό. ...86-76. Να πούμε ότι όπως με πληροφορεί ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Αντωνόπουλος, ότι ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει μέχρι στιγμής 38 πόντους, 14 ο Γιαννάκης, 8 ο Σουμποντίτς, ο Μισούνοφ 12, ο Βράνκοβιτς 9, ο Φιλίππου 2. Για τον Άρη. Από τους Ισπανούς σκόρες είναι ο Μπαρντό με 31 πόντους και ο Μάρβιν με 13. Ο Μπράιαντ έχει πετύχει 12. Μάρβιν κατά το καλάθι στο Μπράιαν. Γκάλης το βρίσκει τον Βράνκοβιτς, ευνηδιασμός από ένα παίκτη 2-17. Τι να πούμε, ξαναβλέπετε. Είναι φανταστικές αυτές οι φάσεις. Ένα πραγματικό ρεσιτάλ μπάσκετ δίνει σήμερα ο Άρης με επικεφαλής τον Νίκο Γκάλη. Είναι ασύλληπτες σε ομορφιά οι φάσεις που διαδραματίζονται εδώ μέσα στο Palette Sport. 3.000 και πλέον φίλαθλοι του γηπεδούχου αποθεώνουν τους παίκτες τους. Θέλουν να δουν την ομάδα τους ακόμα πιο μπροστά. Ο Άρης έχει καθιερωθεί στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Μπάσκου. Το θέλουν όμως οι πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Μπράιαν θα μειώσει σε 88-78, 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Νίκος Γκάλης, Ρωμανίδης, Γκάλης, Μισούνοφ, Γιαννάκης, με ταμπλό 90-78, σιγουρεύει την προσπάθειά του.
Ήλια. Μπαρντό. Ήλια σου τριών πόντων. Το rebound από τον Βράγκοβιτς. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Ήλια στην αντεπίθεση. Βρίσκει τον Μπαρντό. Μπράιαν. Ο Αμερικάνος θα βρει το στόχο. 90-80. Σταθερά διαφορά στους 10 πόντους. Νίκος Γκάλης. Γιαννάκης. Ο χαλκέντερος άσος του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης. Ψυχή του Άρη τελευταία χρόνια. Γκάλης. 92-80. Ένα σόλο χωρίς τελειωμό. Έχουμε φάουλ τώρα, θα σουτάρει δύο βολές ο Ρόζα. Εφτά λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Palette Sport. Σπόσουρα στο τουρνουά η Τράπεζα Μακεδονίας Τράκης. Φιλοδοξεί να αγκαλιάσει το μπάσκετ, έτσι μας είπαν οι υπεύθυνοι της. Ξεκίνησε με μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Τέτοιες προσπάθειες να έχουν συνέχεια και μίμηση και από άλλους. Θα στοχίσει στη δεύτερη βολή. 92-81. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν βιάζεται. Μισούνοφ. Μιχάλης Δρομανίδης. 94-81. Ήλια για τους Ισπανούς. Μπράιαν. Γκάλης. Γιαννάκης. Η assist πάσα του Γκάλη έβγαλε τον Παναγιώτη Γιαννάκη μόνο με το καλάθι. Δεν δυσκολεύτηκε ο τελευταίος να αυξήσει σε 96-81. Γκάλης Γιαννάκης συνούνται περίφημα για μια ακόμη φορά το χρυσό δίδυμο του Άρη. Τραβέρσα του Μπράιαντ. Εύστοχη. 96-83 μειώνουν οι Ισπανοί. Η Βάλβη Τζιρόνα είναι μια ομάδα καινούργια στην Α1 κατηγορία της Ισπανίας. Δείχνει σημάδια μιας πολύ αξιόλογης ομάδας. Είναι τρομερός ο Βράγκοβιτς. Είναι τρομερός. Έχει συγκλονίσει το κοινό. Να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, την ξαναβλέπουμε. Κοιτάξτε, ο Γκάλης αστοχή και έρχεται ο Βράγκοβιτς και κυριολεκτικά καρφώνει την μπάλα στο καλάθι των Ισπανών. Με τον Βράγκοβιτς πολύ φοβάμαι ότι θα κινδυνεύσουν τα καλάθια του Palette Sport και γενικά τα καλάθια. Θα κινδυνεύσουν για να τα αντικαταστήσουν. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης εύστοχος σου τριών πόντων. 101-85. Ένα περίφημο θέαμα και φυσικά η επιβράβευση των προσπαθειών των παιχνών του Άρη. Η κερκίδα τους ανταμείβει με τον κατάλληλο τρόπο. Ανταμείβει και τον Βράγκοβιτς που τον άλλαξε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Εδώ βλέπετε ξανά την προσπάθεια του Γκάλη και ο Βράγκοβιτς θα έρθει και κυριολεκτικά θα συγκλονίσει με αυτό τον καταπληκτικό τρόπο. Στο παιχνίδι και πάλι ο Παναγιώτης Γιαννάκης που έχει ένα φάουλ. Θα έχουμε τζάμπολ. Θα κερδίσει ο Χιμένες. Ήλια. Ο Μπαρντό.
Είναι ασυγκράτητος αυτός ο παίχτης. Πολύ εύστοχος. 187. Κρατάει τους Ισπανούς μέσα στο παιχνίδι, θα έλεγα. Ρωμανίδης. Κατσούλης, Γκάλης στο Μισούνοφ. Μπράιαντ, Ήλια. Ο Μαρτίν κάνει το καλάθι, τρυπώνει. Ο Τάρνερ μετράει το καλάθι. Το δίνει δικαίωμα και μια βολή. 199, ξαναβλέπετε τη φάση. Το replay μας διαφωτίζει. Σπρώχνει ο Μπράιαν, το βλέπει ο Τάρνερ. Επιθετικό φάουλ. 4 λεπτά και 41 τρόλο πριν λήξει το παιχνίδι. 101-89 μπροστά ο Άρης. Και έχουμε δίπλα μας τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, ειδικό στο μπάσκετ, και αυτός να μας πει τη γνώμη του για τον φετινό Άρη, στο ξεκίνημα αυτό, το φετινό. Σ' ακούμε, Γιάννη. Για συμπεράσματα νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς, είναι μόλις το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Άρη. Του Άρη που ειδικά σήμερα, εκμεταλλευόμενο το φιλικό χαρακτήρα του αγώνα, ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέαμα, ένα τομέα στο οποίο τα καταφέρνει περίφημα, αλλά συνέπεια αυτού η άμυνά του παρουσιάζει πάρα πολλά κενά. Το ενδιαφέρον όλο πιστεύω ότι στρέφεται στον Στόγιαν Βράνκοβιτς, που είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Άρη. Αν ξεκινήσουμε με δεδομένο τις απαιτήσεις που είχε ο Άρης όταν τον απέκτησε, την καλή του άμυνα, τα rebound. Εδώ είδατε ένα καλάθι τρίποδο του Μπράιαν, με συγχωρείς Γιάννη. Νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά ο Βράνκοβιτς, και βέβαια όταν εναρμονιστεί ακόμα περισσότερο στην πεντάδα του Άρη και όταν καταφέρει να βρίσκει πιο γρήγορα το Γιαννάκη για να ξεκινά ο εφνιδιασμός, θα προσφέρει πολύ περισσότερα ακόμα. Έχουμε ένα μικρό επεισόδιο, ο Γιάννης Ιωαννίδης διαμαρτύρεται έντονα. Να πούμε το τρίποντο ήταν του Μπαρντό, ο νούμερο 8 των Ισπανών. Ένας ψυχρός εκτελεστής θα έλεγα για τους Ισπανούς. 101-92. 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Οι διαιτητές προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους και την πειθαρχία στους δύο πάγκους και στους παίχτες των δύο ομάδων γενικά. Λέγαμε λοιπόν για την Βάλβη Τζιρόνα ότι ανέβηκε στην Α1 κατηγορία, είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, είναι, θα την λέγαμε, θυγατρική ομάδα της Μπαρτσελόνα, έχουν μια μεγάλη συνεργασία κυρίως στις μεταγραφές, και επ' ευκαιρία να πούμε ότι ο Άρης θα συμμετάσχει 12-13 Σεπτεμβρίου σε φιλικό διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Θα γίνει μια επανάληψη του Final Four. Εδώ βλέπετε μια άποψη από τη θεωρία των δημοσιογράφων. Θα γίνει λοιπόν το Final Four, θα επαναληφθεί στη Βαρκελόνη, φιλικό βέβαια διεθνή τουρνουά. Συμμετέχουν η Γιουκοπλάστικα, Μακαμπή, ο Άρης και η Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το τουρνουά θα γίνει και μια έκθεση ομοιωμάτων παικτών των Superstar, των ομάδων που συμμετάχουν, από δύο παίκτες από κάθε ομάδα. Θα γίνει μια έκθεση λοιπόν, και ήδη η Μπαρτσελόνα ζήτησε από τον Άρη να του στείλει δύο φανέλες, του Γκάλι και του Γιαννάκη, για να τις φορέσει στα ομοιώματα αυτά. Ξανά στο παιχνίδι όμως, μετά το time out, 192, 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το παιχνίδι. Μπροστά ο Άρης, Γιαννάκης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, βρίσκει τον Κατσούλη, ήταν φάουλ αυτό, εμφανές φάουλ, δεν το δώσαν διαιτητές. Ο Ήλια ηρεμεί την ομάδα του, οργανώνει μια ακόμη επίθεση. Μάρβιν με αντίπαλο τον Μάθο Κατσούλη.
τοποθέτησε ένα δυνατό παίχτη πάνω του ο Γιάννης Ιωαννίδης. Το μάθω Κατσούλη. Ήλια, Μάρβιν, το σούτ υποπίεση, ο Βράνκοβιτς θα χάσει την μπάλα τελικά. Νέο σούτ από τον Παρτό και έχουμε ένα επιθετικό φάουλ στο Χιμένεθ. Είναι το πρώτο φάουλ, να δεν κάνω, το ξαναβλέπετε τη φάση. Και έχουμε μια αλλαγή, βγαίνει ο Μάθος ο Κατσούλης, μπαίνει ο Μισούνοφ. Όλα αυτά 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. 101-92 το σκορ, πάντα μπροστά ο Άρης. Και ο Σούμποτης μέσα στον αγώνα, βγαίνει ο Ρωμανίδης. Γιαννάκης, Γκάλης, ζώνη παίζουν οι Ισπανοί, 3-2 με προσαρμογή. Γκάλης, Σούμποντιτς, Ήλια, Μάρβιν, θα περάσει κάτω το καλάθι, θα δυσκολεύσει την προσπάθειά του και πάλι ο Ήλια, δραστήριος πάντα, τρίποντο, 101-95 και έχουμε νέο time out, παίρνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Το σκορ επαναλαμβάνω 195-101-95 εδώ στο Palette Sport, πάντα σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΤ 3. Το τουρνουά Μακεδονία Θράκης, ο σπόνσορας είναι η τράπεζα, η γνωστή τράπεζα. Εδώ ξαναβλέπουμε το τρίποντο του Ήλια, προσποίηση, το σουτ, θα βρει το στόχο. Επ' ευκαιρία της διακοπής να πούμε ότι ο Άρης θα συμμετάσχει σε τουρνουά, επίσης είναι ακόμα τουρνουά που θα διοργανώσει η Καζέρτα 15, 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Εις μνήμη του Προέδρου της Pierre Ματζό θα συμμετάσχουν η Μακαμπή, η Στρόιτελ Κιέβου, Γιουκοπλάστικα, ο Άρης και η Παρτιζάν. Την πρώτη αγωνιστική θα παίξει ο Άρης με την Παρτιζάν. Στον ίδιο όμιλο είναι και η Μακαμπή με τον Άρη. Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, 3-3. Παναγιώτης Γιαννάκης για τον Άρη στο παιχνίδι τώρα. 2 λεπτά θέλει για να λήξει ο αγώνας. Γκάλης. Συνεχίζουν να επιμένουν στη ζώνη οι Ισπανοί. Βράνκοβιτς, Γκάλης, σουτ με καλές προϋποθέσεις. 135. Ανακουφίζει τον Άρη στην πιο κρίσιμη στιγμή. Ήλια με αντίπαλο τον Νίκο Γκάλη. Χιμένεθ. Θα δώσει έξω. Μπαρντό θα στοχίσει. Θα έρθει όμως. Ο Ρόζα είναι. Όχι. Είναι ο Καλβέλο. Θα κερδίσει φάουλ. Το νούμερο 12. Ο Ρόζα δεν είναι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. ...103-96, 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. ...103-96, 103-97 και πιέζουν οι Ισπανοί. Προσπαθούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Την εις βάρος τους κατάσταση. Μπροστά είναι ο Άρης. 103 επαναλαμβάνω, 97. 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γκάλης, κλείνουν διαδρόμους οι Ισπανοί. Βράνκοβιτς θα βρει διέξοδο. Ήλια γλίγορα στην αντεπίθεση με ταμπλό. Ο Χιμένεθ το επιθετικό rebound θα τον κόψει εκεί ο Βράνκοβιτς νομίζω. Έχουμε χάσει το λογαριασμό με τον Βράνκοβιτς, πόσα κοψίματα. Thank you.
6 αν δεν κάνω λάθος ή 7. Ο Καλβέλο θα χάσει την μπάλα Ισπανή. 24 δευτερόλεπτα τώρα. Κοντά στην νίκη ο Άρης. Την έχει αγγίξει. Δύσκολο να το ξεφύγει πλέον. Προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα οι Ισπανοί. Γκάλης. 12 δευτερόλεπτα. Κερδίζει φάουλ. Στο πλάγιο ο Άρης. Πιέζει ο Χιμένος Σούμποτιτς. Γιαννάκης, 8-7 δευτερόλεπτα. Γκάλης κερδίζει φάουλ. 5 δευτερόλεπτα με τη λήξη. Μουσική 42 πόντους ο Νίκος Γκάλης μέχρι στιγμής. Πρώτο σκόρερ του τουρνουά. Αδιαφιλονίκητα πρώτος σε όλα. 104-97. Σιγουρεύει την νίκη του Άρη. Χιμένεθ, τον πάσιμο. Και σε αυτό το σημείο θα λήξει το παιχνίδι με μεγάλη νίκη του Άρη. Ο Άρης κατέκτησε πανάξια το τουρνουά. Το Μακεδονίας Νάκης είναι ο θριαμβευτής. 105-97. Οι παίκτες των δύο ομάδων αλληλοσυγχαίρονται. Οι φίλαθλοι του Άρη φωνάζουν ολέ ολέ στην κερκίδα. Ο Γκάλης λοιπόν έχει βάλει 44. Είναι η μεγάλη μορφή του αγώνα, η μεγάλη μορφή του τουρνουά. Έχουμε όμως κοντά μας εδώ τον Νίκο Γκάλη, το μεγάλο σκόρερ, τη μεγάλη μορφή του Άρη στο σημερινό τουρνουά. Νίκο Γκάλη, συγχαρητήρια για τη σημερινή σου απόδοση, γενικά για τις εμφανίσεις σου. Θα θέλαμε να μας πεις τα πρώτα συμπεράσματά σου για τον φετινό Άρη. Για τέτοια εποχή είμαι ευχαριστημένος. Πιστεύω δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Είμαστε ακόμα σημαίνει προχθές κάναμε βάρη. Ακολουθούμε το πρόγραμμα για να είμαστε έτοιμοι όταν αρχίσει το ποτάθι, όχι να είμαστε έτοιμοι τώρα. Πιστεύω ότι ήταν καλό τεστ για μας. Όπως είδατε και οι δύο ομάδες που παίξαν τρέχανε πάρα πολύ. Είναι πιο έτοιμοι από εμάς. Ήδη έχει αρχίσει το ποτάθι στην Ισπανία. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος. Αν κάνεις μια σύγκριση, πρώτης, περίμενες ότι δεν θα φτάσει στον τελικό η καζέρτα? Κοίτα, όπως ήρθαν τα πράγματα... Δεν είναι έκπληξη? Όχι, για μένα δεν είναι έκπληξη. Είδαμε ότι η Ισπανία έχει πολύ καλή ομάδα, τρέχουν πάρα πολύ. Για μένα δεν είναι έκπληξη. Όχι, καθόλου. Δεν περίμενες να είναι τόσο καλή η Βάλβη? Κοίτα, είναι μπάσκετ, είναι 40 λεπτά, όλα γίνονται. Είδες και εμάς μας δυσκόλεψες, όλα γίνονται. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μας πεις επ' ευκαιρία πώς βλέπεις τη φετινή πορεία του Άρη στην Ευρώπη και γενικά στο πρωτάθλημα το ελληνικό, στο και στο κύπελο. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε καλύτερη πορεία. Στόχος μας είναι πάντα να μπούμε στους τέσσερις. Δεν πιστεύω ότι έχουμε καθόλου άγχος. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας. Θα δώσουμε τη μάχη και ό,τι γίνει. Πολύ ωραία. Τώρα, οπωσδήποτε, θα έχεις βγάλει τα συμπεράσματά σου και για τον Βράκοβιτς. Έχει δώσει τις πρώτες εξετάσεις. Θέλουμε να μας πεις πώς είδες την εμφάνιση του γενικά. Ο Βράκοβιτς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Ξέρουμε την κλάση του, ξέρουμε τι φέραμε. Πιστεύω ότι και αυτό σιγά σιγά θα μπει στο κλίμα της ομάδας, θα στρώσει και περισσότερο. Πιστεύω είναι μια μεγάλη μονάδα και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπεις οπωσδήποτε πιο ενισχυμένο φέτος τον Άρη με την προσθήκη του Βράκοβιτς? Οπωσδήποτε. Όχι ότι ο Wiltshire δεν μας βοήθησε, ήταν πάρα πολύ θετικός, αλλά πιστεύω ότι ο Μπράγκος θα μας δώσει το κάτι άλλο.
Νίκο Γκάλη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στους στόχους. Σε ευχαριστώ. Και έχουμε τώρα τις απονομές. Ο Ανέσης ο Πεταλίδης απονείμει στο Ράντοβιτς. Ο Ανέστης ο Πεταλίδης, ο οποίος αποτελεί μια μεγάλη μορφή του Άρη. Η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης θα αποδώσει, θα την δώσουν τώρα το έπαθος στην Καζέρτα. Η Καζέρτα η οποία βγήκε τρίτη στο τουρνουά. Έρχεται ο βουλευτής ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, θα απονείμει στον Τζετίλε το έπαθλο. Νέα χειροκροτήματα. Η Βάρβη Τζιρόνα, μια ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Απονομή στον Ήλια. Και η απονομή. Ο Ήλια, ένας παίκτης ο οποίος εντυπωσίασε το τουρνουά. Μικρός όμως αλλά δραματουργός. Δεν ξεπερνάει το 1.80. Και ήρθε η σειρά του Άρη, του μεγάλου νικητή του τουρνουά. Το έπαθλο στον Άρη και στον αρχηγό του τον Νίκο Γκάλη. Θα απονείμει ο υπουργός ο κύριος Σκούβελας. Είσαι θεός, φωνάζω στην κερκίδα. Ο κύριος Σκούβελας δίνει συγχαρητήρια στον Γκάλη και του απονέμει το βαρύτιμο έπαθλο. Ο Νίκος Γκάλης σηκώνει το κύπελο, αποθεώνεται.